όμορφα με μία στέγη και μία δικοπία. Όταν είναι ισόγεια. Κυκλώνεται και 10-20% του προϋπολογισμού. Επίσης είδα σπίτια από τα οποία έχουν ένα ημιυπόγειο και το ημιυπόγειο έχει την άφηκτο από την φωτιά. Και έτσι το πάντο. Μία συμπορία. Να κάνει μια δικοπηρία με στέλνει και να γίνει ένα πολύ ωραίο σπίτι. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Τι είπατε. Αν δεν έχει καλή πράγμα. Πρέπει να ελεγχθεί. Τώρα, για να πούμε λίγο η ανησυχία όλων είναι τι θα γίνει και φυσικά δεν έχω κάποια ας πούμε σίγουρη απάντηση με αυτά. Λογικά τα σπίτια που είναι μέσα σε ρέματα και σε γυαλό δεν νομίζω να ξαναχτιστούν. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχει τέτοια κοινωνική πίεση που εδώ θέλουν να βγουν να κρεμίσουν τα σπίτια που είναι μέσα στα ρέματα και στον γυαλό, τα οποία δεν έχουν καεί, είναι ξέρω εγώ σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή πόσο μάλλον εδώ στο Μάτι. Τώρα, ευελπιστώ ότι τα σπίτια τα οποία είναι αυθαίρετα θα τα ξαναχτίσετε. Και ευελπιστώ ότι δεν έχει σημασία αν το σπίτι γίνει κατεδαφιστέο ή επισκευάσιμο, θα μπορεί να ξαναχτιστεί. Αν είναι αυθαίρετο όμως και εσύ είχες 90 μέτρα, δεν θα σου πει χτίσε πάλι τα 90, δεν θα σε αφήσει να χτίσει 400. Καταλαβαίνετε. Θα σου πει ξαναχτίσε το σπίτι σου. Επίσης υπάρχουν και άλλα σενάρια. Δηλαδή ένα οικόπεδο που χτίζει, αν εσείς είχατε ένα σπίτι 60 μέτρα, θα σε αποζημιώσει για τα 60 μέτρα, αλλά μπορεί να χτίσει εσύ 100. Αν γίνεται αυτονομικά. Θα καταλαβαίνετε. Και δεν έχει το σπίτι. Ναι. Δηλαδή έχεις ένα οικόπεδο στο κουτσάκι, είχες 100 μέτρα. Στο κουτσάκι είναι το σπίτι. Ωραία. Δεν σε εμποδίζει κανείς να φτιάξει 300. Απλώς αυτός θα σου αποζημιώσει τα 100. Ή ανάποδα, εσύ είχες 200 μέτρα σπίτι, θες μετά να χτίσεις 100. Δεν θα σου πει κανένα. Τα εκτός και δύο κινήτων έχουν πρόβλημα. Να κάνω μια ερώτηση. Έχω ακούσει ότι θα γίνει αποζημίωση μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα, όχι παραπάνω, στα αυτό. Και αυτό μπορεί να γίνει, γιατί μπορεί να σου πει ότι εδώ κάνουμε μια κοινωνική πολιτική να βοηθήσουμε τον κόσμο να χτίσει τα σπίτια του. Τώρα, αν εσύ είχε 1500 μέτρα σπίτι, δεν θα σου αποζημιώσω εγώ 1500. Αλλά μέχρι 160, γιατί να μου σου αποζημιώσω. Είσαι μια τετραγωνική σχολή. Αφού δεν φτάνει το λεφτά, τι θα κάνει. Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εδώ μένει ένα θέμα γιατί υπάρχουν ευθύνες και θα πρέπει να δώσουν. Αλλά εντάξει, εκεί είναι. Ίσως είναι μακριά. Ίσως θα πάμε μακριά. Λεφτά υπάρχουν, μόνο αυτό να βάλετε στο μυαλό σας. Το θέμα είναι τι θα τα πάρουν. Λοιπόν, τα χρήματα τα οποία χρειάζεται το δημόσιο για να. Μην μιλάτε τώρα παρακαλώ. Τα χρήματα είναι περίπου, εγώ τα υπολογίζω γύρω στα 700 εκατομμύρια. Επίσης, για να σας δώσω μία εικόνα, πρέπει να έχουν καταγραφτεί πάνω από 1500 κτίρια σε εμάς, στον Δήμο Μαραθώνα, τα οποία το 1/3 είναι πράσινα, είναι κατοικήσιμα, το 1/3 είναι κίτρινα, επισκευάσιμα και χοντρικά τώρα, έτσι, και το 1/3 είναι κατεδαφιστέα. Επομένως, αν βάλουμε ένα μέσο όρο αυτά τα 1000 κτίρια που φέρνουν επισκευή ή ανακατασκευή, αν βάλουμε ένα μέσο όρο 70.000 ευρώ, το κράτος πρέπει να εξοδεύσει γύρω στα 700 εκατομμύρια. Πώς έχει. Ε? Και τώρα πώς έχει. Κάτω. Και τώρα έχει 100. Τι πόσα έχει. Ξέρεις εσύ πόσα έχει το κράτος. Δεν θα μένεις από το κράτος, αυτό το δείχνει. Τα μείνουν που έχουν βάλει. Το κράτος έχει δώσει 20 εκατομμύρια και ένα 10% είναι πολύ. Αυτά θα κάνουν κονδύλια για να δώσουν την κρατική αλλαγή. Μάλιστα. Μην κοιτάτε τώρα αυτά που λένε, δώσαμε 20 εκατομμύρια για τους πυρόκυρτους και τον Αγίου. Υπολογίζει πάντως το Υπουργείο, νομίζω το νομικό, για 100 εκατομμύρια να ξοδέψει. Να σας πω. 100 εκατομμύρια. Ναι, τόσο έτσι. Να σας πω κάτι. Να πείτε μαζί σας, επειδή είμαστε μισή από εδώ και μισή έχουμε πάει από εκεί. Θα πάτε να ενημερώσετε από εκεί από το Κάι. Από το Κάι.
δίπλα. Δεν μου είπαν, εντάξει, θα πάμε. Πιο πολύ σημασία έχει άμα βγει η κοινή υπουργική κύκλος να κάνουμε μια συνάντηση, να σας πούμε λεπτομέρειες με ποιο τρόπο θα το ζητήσουμε. Πολύ πολύ να τους πούμε να έρθουν όλοι από εδώ. Ναι, θα έρθουν όλοι από εδώ και να πούμε δύο λόγια όταν βγει. Αυτό πότε, πώς μπορεί να οργανωθεί. Αυτό το γράφουμε και το σβήνουμε τώρα. Το γράφουμε και το.